Έχουμε μία άσκηση του σχολικού βιβλίου να αποδείξουμε ότι αυτή η παράσταση είναι ίση με δύο. Ποιες ιδιότητες θα χρησιμοποιήσουμε, τι θα πούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα που λέει ότι το κ επί λόγ του θ με βάση α είναι ίσο με λόγ με βάση α του θ στην κ. Άρα αυτό το 2 θα μπει μέσα στο λογαριθμό και θα πάει στον εκθέτη και θα έχουμε λόγ με βάση 2 του 2 και ρίζα 2 και όλο στη δευτέρα. Συν λόγ με βάση 2 του 6 μείον 4 ρίζα 2. Στη συνέχεια μπορούμε να βρούμε το 2 και ρίζα 2 και όλο στο τετράγωνο. 2 και ρίζα 2 και όλο στο τετράγωνο θα είναι ίσο με 2 στο τετράγωνο και 2 επί 2 επί ρίζα 2 και ρίζα 2 στο τετράγωνο. Δηλαδή θα είναι 4 και 4 ρίζα 2 συν το ρίζα 2 στο τετράγωνο είναι ίσο με 2, άρα θα κάνει 6 και 4 ρίζα 2. Το αντικαθιστούμε λοιπόν για να μην γράφουμε πολλά εδώ, θα έχουμε μέσα στην παρένθεση 6 και 4 ρίζα 2 και άλλος ένας λογαριθμός το 6 μείον 4 ρίζα 2. Και τώρα θα χρειαστούμε μια ιδιότητα των λογαριθμών, ποια θα είναι αυτή. Αυτή την ιδιότητα που λέει ότι ο λογάριθμος του θ1 και ο λογάριθμος του θ2 με την ίδια βάση ισούται με το λογάριθμο του θ1 επί θ2. Άρα θα έχουμε ο λογάριθμος με βάση 2 του 6 και 4 ρίζα 2 επί 6 μείον 4 ρίζα 2. Όλα αυτά μέσα στο λογάριθμο. Και πώς θα κάνουμε αυτές τις πράξεις μέσα στην αγγείλη. Θα εφαρμόσουμε τη διαφορά τετραγώνων που λέει ότι αν έχουμε α μείον β επί α συν β, δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε τις ευμεριστικές. Με τι ισούται αυτό, ισούται με α στο τετράγωνο μείον β στο τετράγωνο. Θα έχουμε λοιπόν 6 στο τετράγωνο μείον 4 ρίζα 2 και όλο στο τετράγωνο. Και αυτό θα είναι ίσο με το λογάριθμο του 36 μείον το 4 ρίζα 2 και όλο στο τετράγωνο με τι είναι ίσο. Το γράφουμε λίγο αναλυτικά, μπορεί κάποιος αν έχει άνεση να το γράψει πιο σύντομα. Θα έχουμε λοιπόν 36 μείον 16 επί 2 και ο λογάριθμος του 4 με βάση 2. Με τι ισούται. Ισούται με 2 αφού το 2 στη δευτέρα είναι ίσο με 4. Εδώ εφαρμόζουμε τον ορισμό του λογαριθμού. Ο λογάριθμος του θ με βάση α αν είναι ίσος με χ, τότε το α εις τη χ θα είναι ίσο με το θ, δηλαδή το 2 στη δευτέρα θα είναι ίσο με το 4, άρα ο λογάριθμος του 4 με βάση 2 είναι 2. Κάπως έτσι αποδεικνύουμε αυτήν την ιδιότητα.